Και τώρα η σειρά έχει ο κύριος Σταμάτης Φριτζίλας, ο οποίος είναι προϊστάμενος, προϊστάμενος τμήματος προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων από την εφορία της Μυσσηνίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει αναθήματα ομοιωμάτων και αποτυπωμάτων ανθρώπινων μελών από το Σαραπείο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα. Με αφορμή την 60η επέτειο ίδρυσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, θα ήθελα να σας μιλήσω για τα αναθήματα αυτά, τα οποία βρέθηκαν στο Σαραπείο της Θεσσαλονίκης, με την ανασκαφή του οποίου ασχολήθηκαν, όπως είπαμε, δύο εμβληματικές μορφές του Αρχαιολογικού Μουσείου. Το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών στη Θεσσαλονίκη, που αποκαλύφθηκε πριν από 100 περίπου χρόνια, ως ένα συγκρότημα κτιρίων στην Οδό Καραιολή και Δημητρίου, θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο. Η σημασία του ιερού προκύπτει από τις 70 και πλέον ανευρεθήσεις επιγραφές, ενώ τα εκθήματά του καταλαμβάνουν ξεχωριστή εκθεσιακή ενότητα στο μουσείο. Αντίθετα με τη σύγχρονη ονομασία του ιερού ως Σεραπείον, οι επιγραφές μαρτυρούν ότι η Ίσιδα απολάμβανε τις μεγαλύτερες τιμές. Η θεά αναφέρεται συνολικά σε 30 επιγραφές, από τις οποίες 13 μόνη της. Ο Σάραπης μνημονεύεται στην πρώτη θέση, συχνότερα στην προχριστιανική περίοδο. Η λατρεία του κορυφώνεται όμως κατά την ελληνιστική περίοδο και με το πέρασμα στους μετά Χριστόν αιώνες, τη θέση καταλαμβάνει η Ίσιδα. Ο Σάραπης εμφανίζεται 16 φορές επιγραφές, αλλά πάντα σε συνδυασμό με άλλες θεότητες. Η Ίσιδα αναφέρεται ως ένα ιερό ζευγάρι μαζί με το Σάραπη και σε 10 επιγραφές, σε μία με τον Αρποκράτη τον οποίο βλέπουμε, σε 2 με το Σάραπη και τον Αρποκράτη και σε 4 με το Σάραπη και τον Άνουβη. Η πρώτη ανασκαφή του Σαραπείου, όπως είδαμε, έγινε περί τα 1920 υπό την εποπτεία του Ευστράτιου Πελεκίδη και διεκόπη λόγω έλλειψης πόρων. Στα 1939-40 συνεχίστηκε ξανά με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Μακαρόνα για να διακοπεί για τον ίδιο λόγο. Μια ιδέα του έχουμε από τα σχέδια και τις φωτογραφίες των ανασκαφών. Και οι δύο ανασκαφείς, τόσο ο Ευστράτιος Πελεκίδης όσο και ο Χαράλαμπος Μακαρόνας, υπήρξαν δύο μακρόβιοι σε θητεία διευθυντές του μουσείου. Το ιερό της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι αποτελούνται από σταϊκά κτίρια και μικρούς ναούς, παρά το γεγονός ότι η απόδοση σε συγκεκριμένες θεότητες είναι αδύνατο να γίνει. Ο χώρος του ιερού, όπου βρέθηκαν τα ανάγλυφα, τα γάλματα και επιγραφές, καταλάμβανε μεγάλη έκταση μεταξύ των οδών Καρολή και Δημητρίου, όπως βλέπουμε, Ελένης Βορώνου, Σελευκηδών και Πτολεμαίου. Τα κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές δεν είναι πλέον ορατά, αφού καλύπτονται από σύγχρονες πολυκατοικίες. Πολύτιμο είναι το πρόπλασμα του Ναού Β', κατασκευασμένο εκείνη την εποχή που έγινε υπό την επίβλεψη του Πελεκίδη. Στη θέση της βρέθηκε μια ερμαϊκή στήλη του 1ου αιώνα στην υπόγεια κρύπτη του Ρωμαϊκού Ναού. Ο κορμός και το κεφάλι της στήλης έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικό μάρμαρο. Ίσως το κεφάλι είναι αρχαιότερο. Σημαντική ομάδα των αναθημάτων αποτελούν οι πλάκες, οι οποίες φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις αυτιών. Χρονικά τα αναθηματικά αυτά ανάγλυφα με παραστάσεις αυτιών είναι τα παλαιότερα από τα αναθήματα ανθρώπινων μελών από το ιερό. Αποδέκτης των επιγραφών με τα ανάγλυφα αυτά, όσες τουλάχιστον φορές αναφέρεται ονομαστικά, εκτός μιας εξαίρεσης, είναι η Ίσιδα. Δύο φορές φέρει την επίκληση «επίκοος». Αντίστοιχα υπάρχει σήμερα το επίθετο «γοργοεπίκοος» για την Παναγία. Το αυτή συμβολίζει το αυτή της θεάς, το οποίο στρέφεται για να ακούσει τις επικλήσεις του πιστού. Πριν από τα αυτοκρατορικά χρόνια, στο πρώτο μισό του 1ου αιώνα, ανήκει ένα θυματικό ανάγλυφο με παράσταση ανάγλυφου αυτιού και είναι χαραγμένη η επίκληση της Ίσιδας ως επίκο που εισακούει τις προσευχές των πιστών. Πρόκειται για ανάθημα ενός Ρωμαίου πιθανόν εμπόρου. Ένα επίσης ανάθημα με δύο ανάγλυφα αυτιά του τέλους του 1ου αιώνα ή του 1ου αιώνα μετά Χριστού, προέρχεται επίσης από το ιερό. Οι λέξεις χωρίζονται από στιγμές. Η Ίσιδα πάλι αναφέρεται ως θεά επίκοος. Δηλώνεται με τη λέξη ακοή, που δηλώνει ότι η θεά εισάκουσε την προσευχή της αναθέτριας.
Στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα χρονολογείται ένα ακόμα αναθηματικό ανάγλυφο με δύο ένθετα αυτιά. Στο πάνω μέρος, σε συμμετρικές ορθογώνιες βαθύνσεις, ήταν τοποθετημένα τα μικρά ελάσματα με τα ανάγλυφα αυτιά. Στο κάτω μέρος αναφέρεται πάλι η Ίσιδα επίκοος. Η αναθέτρια έχει ένα ρωμαϊκό όνομα. Αναθήματα με χάλκινα, ανάγλυφα ένθετα σε μαρμάρινες πλάκες είναι γνωστά και από άλλα ιερά. Ένα καλοδιατηρημένο ανάθημα στην Ίσιδα με ένα ζεύγος χάλκινων αναθηματικών αυτιών βρέθηκε στο ιερό των ξένων θεών στη Δήλο. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα. Δύο αυτιά σε τη θετική διάταξη έχουν βάση σε μορφή μικρής χάλκινης ανεπίγραφης δέλτου. Ανατέθηκαν και εδώ στην Ίσιδα επίκο από το Διογένεια Διοχέα. Ένα ακόμα ανάγλυφο με τρία αυτιά προέρχεται από τον ναό του Σαράπιδο. Στο μεσαίο και δεξιό αυτή απεικονίζονται την κρυστά και ίσως αποτελούν ζευγάρι. Παρά την απουσία επιγραφής, η αφιέρωση ίσως είχε γίνει στη λεγόμενη Αλεξανδρινή Τριάδα. Και άλλες θεότητες, εκτός από τις Αιγυπτιακές, ωστόσο, δέχονταν ομοιώματα αυτιών ως αναθήματα, τόσο στο ιερό της Θεσσαλονίκης όσο και αλλού. Ένα ανάγλυφο με απεικόνιση αυτιού δείχνει πως ο Διόνυσος εκπληρούσε καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούσαν στους Αιγυπτίους θεούς, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ανακήρυξη του κ. Χριστοδούλου. Απεικονίζεται ένα αυτί το οποίο αναφέρεται στο Διόνυσο ως Θεό επίκο που ακούει. Δεν θεωρείται πιθανό αυτή να αναφέρεται σε προσευχή πιστού για θεραπεία του μέλους, καθώς δεν γνωρίζουμε να λατρεύεται ο Διόνυσος και ως θεραπευτής Θεός. Στο ιερό της Ίσιδος και σε άλλα ιερά στο Δίο βρέθηκαν μια σειρά ενεπίγραφων αναθηματικών πλακών με ανάγλυφα αυτιά που επιτρέπουν διάφορες συγκρίσεις με τις λατρευόμενες θεότητες του ιερού της Θεσσαλονίκης. Δύο ανάλογα αναθήματα του 2ου ή 1ου αιώνα π.Χ. βρέθηκαν στο ιερό. Το πρώτο είναι μια πλάκα με ανάγλυφο ζεύγος αυτιών και φέρει ανάμεσα στα αυτιά την αναθηματική επιγραφή του Μελίχου, γιου του Υπάρχου, στο Σάραπι, την Ίσιδα και τον Άνουβη. Μια ανάγλυφη πλάκα που βρέθηκε στα σκαλοπάτια του κεντρικού ναού του ιερού της αυτοκρατορικής περίοδου εικονίζει ένα αριστερό αυτί, ανάθημα του ιερέα Ιάσονα στην Ίσιδα Λοχία. Ένα ακόμα ανάγλυφο ζεύγος αυτιών βρέθηκε στο Δίο και ένα άλλο στη Μίεζα. Ένα ενεπίγραφο αναθηματικό ανάγλυφο του 1ου αιώνα από τον αρχαιολογικό χώρο των Καλλινδίων διασώζει το κάτω ίμιση της όψης ένα ολόκληρο ανάγλυφο αφή. Το αφιέρωσε η Λάνασα, που είναι γνωστό γυναικείο μακεδονικό όνομα, κόρη του Μενάντρου, στο ιερό της Νανέας, ύστερα από παραγγελία. Η Νέα ίσως αποτελεί προσδιοριστικό της θεάς Άρτεμις που έχει σχέση με την Ανατολή. Απεικόνιση αυτιών εμφανίζεται και σε ένα ακόμα αναθηματικό ανάγλυφο από τα αρχαία Καλλίνδια. Πρόκειται για μια αποσπασματική στήλη του 1ου αιώνα. Σώζει μικρό τμήμα ενός αυτιού. Στο κάτω μέρος υπάρχει αναθηματική επιγραφή στη Δήμητρα. Προφανώς η θεά ως επίκοος εισάκουσε τις προσευχές και πρόσταξε να γίνουν τα εικονιζόμενα αυτιά όταν πραγματοποιήθηκε η ευχή της στρατούς. Εκτός από τις Αιγύπτιες θεότητες, το Διόνυσο, τη Δήμητρα και ο Δίας Ύψιστος άνοικε στις επίκοες θεότητες. Στο δρόμο που οδηγούσε στο Ιερό του Δίου βρέθηκε η μαρμάρινη αιτωματική επίσκεψη στήλης με ανάγλυφη παράσταση αετού. Εκατέρωθεν αποδίδονται δύο αυτιά σχετιζόμενα προφανώς με την ιδιότητα του Θεού ως επίκοου. Κάτω από τον αετό υπάρχει μια θεματική επιγραφή των αυτοκρατορικών χρόνων στο Δία Ύψιστο από τον ιερέα Γάιο Ολύμπιο Παύλο. Η δεύτερη ομάδα αναθηματικών αναγλύφων από το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών της Θεσσαλονίκης αφορά επεξεργασμένα και ανεπίγραφα αποτυπώματα πελμάτων ποδιών. Τα ανάγλυφα είναι αφιερώματα στο Σάραπι και την Ίσιδα, στην Ίσιδα Τύχη και στην Ίσιδα Νύμφη. Στην έκθεση υπάρχει ανάθημα του 2ου αιώνα με δύο αποτυπώματα υπερφυσικών ποδιών από το Σαραπείο. Οι αναθέτριες ήταν δύο, προφανώς έχουν το ίδιο όνομα, καθώς ήταν απελεύθερες της ίδιας Ρωμαίας Δέσποινας. Ένα ακόμα ανάθημα που φαίνεται να ανήκει στο 2ο αιώνα μετά Χριστό, πριν από τα χρόνια του Αδριανού, είναι μια μαρμάρινη πλάκα σπασμένη στην αριστερή πλευρά. Δύο κύλα αποτυπώματα πελμάτων ποδιών υπάρχουν στα δεξιά. Αντίστοιχα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτινής υπάρχει μαρμάρινη πλήθος από τη Μαρόνια. Υπάρχουν αποτυπώματα δύο πελμάτων ποδιών στην άνω επιφάνεια και αναθηματική επιγραφή στους τέσσερις Αιγυπτίους θεούς, στην Ίσιδα, το Σάραπι,
στον Άνουβη και τον Αρποκράτη. Το έργο χρονολογείται στα τέλη του 2ου αιώνα ή στις αρχές του 3ου. Ένα άλλο ανάθημα με αποτύπωμα από δύο από τους Σαραπείο της Θεσσαλονίκης χρονολογείται στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστό και σώζει δύο κύλα αποτυπώματα πελμάτων δεξιών ποδιών, από τα οποία το μεγαλύτερο βρίσκεται στα αριστερά και το μικρότερο στα δεξιά. Πρόκειται για ανάθημα στην Ίσιδα Τύχη, όπως και σε δύο ακόμα αναθηματικές επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη. Καθώς η αναθέτρια είναι μία, είναι δύσκολο τα δύο πέλματα να ανήκουν σε θνητούς. Ίσως τα δύο διαφορετικά μεγέθους πέλματα να δηλώνουν την επιφάνεια του μικρού Αρποκράτη δίπλα στη μητέρα του Ίσιδα. Ένα ακόμα ανάθημα του 2ου-3ου αιώνα μετά Χριστό σώζει δύο κύλα αποτυπώματα πελμάτων ποδιών, των οποίων λείπουν τα δάχτυλα. Τα βήματα ανήκουν πιθανώς στη θεά και δηλώνουν την επιφάνειά της στην αναθέτρια. Ένα άλλο ακόμα ανάθημα με αποτύπωμα ποδιών του πρώτου μισού του 3ου αιώνα δεν σώζει το εμπρόστιο μέρος με τα δάχτυλα. Υπάρχει σπάνια επίκληση της Ίσινδας νύμφης, η οποία δηλώνει τη νεαρή γυναίκα που προορίζεται για γάμο. Ο αναθέτης θα μπορούσε να έχει προσευχηθεί στη θεά, ζητώντας τον να βοηθήσει να βρει μια γυναίκα που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του. Ένα ακόμα μαρμάρινο ανάθημα με αποτύπωμα ποδιού του 2ου μισού του 2ου αιώνα της Θεσσαλονίκης διασώζει κύλο αποτύπωμα πέλματος δεξιού ποδιού, αλλά όμως δεν έχουμε την αρχή της επιγραφής ούτε το όνομα της θεότητας. Ενδιαφέρουσες λοιπόν είναι και οι συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν με τα αποτυπώματα πελμάτων που ήταν αναθήματα και χρονολογούνται στο 2ο με 3ο αιώνα μετά Χριστό, τα οποία βρέθηκαν στα σκαλοπάτια του κυρίως ναού του Ιερού της Ίσιδας στο Δίον. Και τα τέσσερα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου του Δίου έχουν τα αποτυπώματα ενός μεγάλου και ενός μικρού πέλματος. Το πρώτο ανάθημα είναι μαρμάρινη πλάκα με έγγλυφα αποτυπώματα ενός μεγάλου αριστερού και ενός μικρού δεξιού πέλματος. Κάτω από τα αποτυπώματα υπάρχει η επιγραφή του ιερέα για τη ανούπαση φύλου. Το δεύτερο ανάθημα είναι μια μαρμάρινη πλάκα με έγγλυφα αποτυπώματα πελμάτων ενός μεγάλου αριστερού και ενός μικρού δεξιού. Κάτω από τα έγγλυφα αποτυπώματα υπάρχει επιγραφή της αναθέτριας Ιγνατίας Ερενίας, κόρης του Ερμανουβίου, μετά από απέτηση της θεότητας. Το τρίτο ανάθημα είναι πεσίσκος, σε δεύτερη χρήση, καθώς στην άνω επιφάνεια έχει τα έγγλυφα αποτυπώματα ενός μεγάλου και ενός μικρού δεξιού πέλματος. Ο αναθέτης ήταν ιερέας Γάιος Όστιος Φίλων, ύστερα από επιταγή της θεότητας. Στην εμπρόστια όψη του πεσίσκου υπάρχει λατινική επιγραφή που σχετίζεται με την πρώτη χρήση. Το τέταρτο ανάθημα, ένας πεσίσκος, ο οποίος έχει πάνω του δύο έγγλυφα αποτυπώματα δεξιών πελμάτων, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Φέρει και στην κύρια όψη την αναθηματική επιγραφή από τον Γάιο Ιούλιο Κοάρτο στην Ίσιδα Λοχία. Τα αποτυπώματα αυτά, μολονότι έχουν ερμηνευτεί ότι μπορεί να απεικονίζουν τα αποτυπώματα πελμάτων ενός ανδρόγυνου, το οποίο ήρθε στο ιερό να προσκυνήσει, είναι πιθανότερο να είναι τα αποτυπώματα της επιφανίας των Θεών. Αυτό άλλωστε υποστηρίζεται και στα σχετικά λήματα στο πρώτο και δεύτερο θέματα, τόμο του δημοσιευμένων γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι περίοδες παραγωγής τόσο στο Δίο όσο και στη Θεσσαλονίκη είναι γενικά πιο ύστερες σε σχέση με εκείνα τα αναθηματικά ανάγλυφα με τις παραστάσεις αυτιών. Οι ενδείξεις που παρέχουν τα ίδια τα αποτυπώματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι υπερφυσικού μεγέθους και κυρίως επιγραφικές μαρτυρίες, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πόδια δεν είναι εκείνα των προσκυτών, αλλά της θεότητας που εισάκουσε την προσευχή του αναθέτη και δηλώνουν την επιφάνειά της. Οι Αιγύπτιοι θεοί, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής, στερούνταν εκείνη την εποχή πιο προσιτοί στους πιστούς, από όσο οι Ολύμπιοι, όπως δείχνει ο όρος επίκοος. Ο άνθρωπος έχει εμπιστοσύνη στην εύνοια και στη διαρκή προστασία της θεάς. Η θεά εισακούει και ανταποκρίνεται στις οικεσίες, αδιάψευστη απόδειξη για την παρέμβαση στις παρακλήσεις των πιστών της, αποτελούν το πλήθος των αφιερωμάτων και των αναγλύφων που έφερε στο φως η αργαιολογική σκαπάνη στην περίπτωση του Σαραπείου της Θεσσαλονίκης. Η θεά βοηθά μαζί με τις λατρευόμενες αιγυπτιακές θεότητές τους, ανθρώπους, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής. Η συνέχιση των αρχαιολογικών αραφνών στη Μακεδονία μπορεί να φέρει νέα δεδομένα, καθώς ο βορειοελλαδικός χώρος υπήρξε κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους μια από τις περιοχές οι οποίες αποδέχτηκαν και ανέπτυξαν τις αιγυπτιακές λατρείες.
σπουδαία ιερά των Αιγυπτίων θεών, στη διάδοση των οποίων έπαιξε σημαντικό ρόλο το ιερό της Θεσσαλονίκης, έχουν βρεθεί στο Δίον και στους Φιλίππους, που είχαν ιδιαίτερη άνθηση κατά το 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστό. Ιερό Ίσιδος υπήρχε στην Αμφίπολη και στη Βέρεια, ενώ η λατρεία του Σάραπη ήταν ακμαία και στη Θάσο. Και άλλα ευρήματα σχετικά με τη λατρεία των Αιγυπτιακών θεοτήτων έχουν βρεθεί σε Κοζάνη, Ανθεμούντα, Λιτή, Νεάπολη, Καβάλα και Όλενθο. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τη διεύθυνση και το επιστημονικό και φυλακτικό προσωπικό του Μουσείου, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την πραγματοποίηση αυτού του συμποσίου για την 60η επέτειο ίδρυσης αυτού του κορυφαίου και πρωτοποριακού αρχαιολογικού μουσείου της Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στριτζίλα.